καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι στην παρακαμπτήριο Δόσερων Θεσσαλονίκης. Υπάρχει εμπλεκόμενος με το Mercedes. Τι αυτοκίνητο την άρχεια. Από τη σφόδρη σύγκρουση εγκλωβίστηκε ο οδηγός ενός ημιφορτηγού και χρειάστηκε να στηθεί μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού του από τους άνδρες πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών, προκειμένου ο οδηγός του ημιφορτηγού να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Το τροχαίο σημειώθηκε επειδή ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε πάνω στο ημιφορτηγό. Πίσω ακριβώς από το φορτηγό ακολουθούσε ένα γιοταχή αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου δεν κατάφερε να σταματήσει το αυτοκίνητό του και έπεσε πάνω στο φορτηγό. Το άσπρο το αυτοκίνητο γλίστησε, πλάγιο λίστησε, χτύπησε στον οδηγό απέναντι του αυτοκίνητου και έγινε μετά αυτό που έγινε. Εσείς αντιδράσατε? Ναι, φαίνεται, αλλά ο δρόμος είναι σε κακή κατάσταση. Εδώ δεν είναι για να κινούνται οχήματα και διεθνή οχήματα. Είναι... Έτρεχε ο οδηγός. Δεν πρέπει, γιατί 60-70 όσο πάνε σύντομα τα αυτοκίνητα σε αυτή την πορεία εδώ. Αλλά είναι παρακαμπτήριος, είναι δύσκολο. Ναι, δεν είναι κάτω. Εδώ κλειστά ή με τα παπούτσια, με τα πόδια που είμαστε. Πάντως βλέπουμε ότι ο οδηγός είχε τις αισθήσεις του, ειδοποίησε. Ναι, μόνο ο οδηγός εκεί πέρα. Ειδοποίησαμε κιόλας, ήρθαν αμέσως και η αστυνομία όλοι. Στο τροχαίο είναι πλάκι και ημιφορτηγό του Φόδσα με 2 επιβαίνοντες. Ευτυχώς ο οδηγός κατάφερε την τελευταία στιγμή να στρίψει το τιμόνι του και να ρίξει το αυτοκίνητο πάνω στις μπάρες. Το κλουβάκι έφυγε από το δρόμο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, γύρισε στα δίπλα που λέμε και πήγε και χτύπησε το αγροτικό μπροστά από μένα. Και εγώ ήμουν πίσω από το αγροτικό για να τις αποφύγω, έκανα αριστερά και πήγα, χτύπησα το αυτοκίνητο στα κυκλειδώματα για να μπορέσουμε να σωθούμε. Ευτυχώς μόνο το μπροστινό. Ευτυχώς ναι, μόνο μπροστά, ναι, δεν πάθαμε τίποτα, είμαστε μια χαρά. Όπως και ένα αυτοκίνητο από την άλλη πλευρά πήγε και τράκαρε πάνω σε αυτούς. Εγώ πρόλαβα, το τράβηξα κατά εδώ. Αλλιώς θα γινόμασταν μια μάζα όλοι μαζί. Και ευτυχώς δεν έτρεχε κανένα από τα 4 οχήματα. Ευτυχώς. Ήμασταν προσεκτικοί, είχαμε έτσι καλή σειρά, ας το πούμε. Και πήγανε σχετικά καλά, θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα. Μόνο οδηγός του αγροτικού, γιατί τον είδαμε αίματα, φώναζε το παιδί. Αλλά η πυροσβεστική τον έβγαλε με ψαλίδια και τέτοια, τις πόρτες. Έγινε άμεσα απεγκλωβισμός. Ναι, άμεσα, ευτυχώς. Έφυγε το κλειστό το φορτηγάκι από τη στροφή και έφευγε έτσι. Δηλαδή έχει φύγει από τον δρόμο άσπρο. Και ναι, είναι το άσπρο. Ερχόταν με κατεύθυνση προς με κατεύθυνση προς τις αίρες, ναι. Και έχει φύγει ακριβώς από τη στροφή, φύγει απέναντι, βρήκε το άλλο το όχημα. Το ημιφορτηγό, ναι. Και εμείς τελευταία στιγμή πήγαμε αριστερά, γιατί και εμείς θα ήμασταν από πίσω και ο άνθρωπος θα μπορούσε να πάθει περισσότερη ζημιά. Θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η καραμπόλα. Θα ήταν πολύ μεγαλύτερη, ναι. Ευτυχώς ο οδηγός το έκανε λίγο αριστερά και δόξα τω Θεώ. Ο Βουλγαρός οδηγός φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να πέσει με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο ημιφορτηγό. Εντάξει, είχε αισθήσει, καλά ήταν. Μιλούσα με την υπηρεσία. Υπήρχαν άλλοι που χτύπησαν. Όχι. Αυτός μόνο. Πώς έγινε, μπορεί να έχασε τον έλεγχο το χείμα? Τον έλεγχο, η κλούβα, η άσπρη, γλιστούσε ο δρόμος, πήγε απέναντι, τελείωσε. Στον τόπο του ατυχήματος επενέβησαν άμεσα άνδρες της αστυνομίας και της τροχέας, 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και 2 πυροσβεστικά οχήματα με 5 άνδρες, οι οποίοι απεγκλώβησαν τον οδηγό από το όχημά του και προχώρησαν στο πλήσιμο του οδοστρώματος. Ο δρόμος έμεινε κλειστός περίπου 2 ώρες, έως ότου τα οχήματα απομακρυνθούν από το οδόστρωμα.